Χαίρετε. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ελλάδα, ακόμα και μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ελληνικών αρχών και δανειστών. Η κατάσταση είναι ρευστή και το πολιτικό περιβάλλον εκρηκτικό. Το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον τέος διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και καθηγητή χρηματοοικονομικών στο University of Leicester, Πανίκο Δημητριάδη, ο οποίος ως γνωστόν διετέλεσε κεντρικός τραπεζίτης κατά την πιο κρίσιμη περίοδο για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, όταν η Κύπρος βρέθηκε στα πρόθυρα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, πώς κρίνετε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ελλάδας και δανειστών, η οποία χαρακτηρίζεται επώδυνη? Σίγουρα είναι επώδυνη, αλλά κάποιος πρέπει να δει τα θετικά της στοιχεία, και το κυριότερο θετικό στοιχείο είναι ότι θα μπορέσει να κρατήσει την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κρατήσει την Ευρωζώνη μαζί. Δεν θα δημιουργήσει αβεβαιότητα για το μέλλον από αυτή την άποψη. Εφόσον φυσικά υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, εφόσον μπορέσει η κυβέρνηση Τσίπρα πράγματι να υιοθετήσει αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει. Πρέπει να πω εδώ ότι πολλές φορές κάποιοι θεωρούν «μα τι έγινε, δεν θα βγουν από το ευρώ, θα μπαίνουν στη δραχμή» κλπ. Αυτά είναι πολύ εύκολα να λέγονται, αλλά πολύ δύσκολα στην πραγματικότητα. Καμιά χώρα δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να υιοθετήσει ένα νέο νόμισμα. Οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν θα ήταν τέτοιες που θα έμεναν πρώτα απ' όλα οι τράπεζες κλειστές για μια παραδεδομένη περίοδο, ίσως περίοδο και τριών μηνών. Σε μια τέτοια παρατεταμένη περίοδο κλεισίματος των τραπεζών, η οικονομία θα παρέλυε πλήρως, το κράτος το ίδιο θα παρέλυε και πράγματι θα ζούσαμε εφιαλτικές σκηνές, εφιαλτικές στιγμές θα ζούσε η Ελλάδα, και ο λόγος, πιστεύω, που ο κ. Τσίπρας εδέχθηκε τελικά τη συμφωνία ήταν αυτός, ότι αντιλήφθηκε πλέον ότι είναι η άβυσσος η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, και άφησε τους δικούς του τους βουλευτές, οι οποίοι έλεγαν και συνεχίζουν κάποιοι ορισμένοι να λένε «ας βγούμε από την Ευρωζώνη», τους, ουσιαστικά τους, δεν τους δίνει πλέον την σημασία που τους έδινε ίσως στο παρελθόν. Άρα ο Τσίπρας θεωρείται ότι αναγκάστηκε να επαναχωρήσει τόσο πολύ από τις βασικές του αρχές? Σίγουρα επαναχώρησε, δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιο ότι επαναχώρησε, παρόλο που φαίνεται ότι στη διαπραγμάτευση κέρδισε κάποια πράγματα τα οποία ήθελαν οι δανειστές, τα πολύ οδυνηρά, όπως για παράδειγμα αυτό το ταμείο να γίνει στο Λουξεμβούργο. Αλλά εκεί είχε και τη στήριξη σχεδόν όλη τη Ευρώπη. Εκείνο το οποίο σίγουρα κατάφερε να κερδίσει είναι να κινητοποιήσει τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες, ώστε να βοηθήσουν η συμφωνία να μην είναι τόσο επώδυνη. Σίγουρα είναι επώδυνη. Υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια μέτρα που πρέπει να ληφθούν τις επόμενες μέρες. Θεωρείτε ότι είναι πιο επώδυνη από την προηγούμενη κατάσταση, ωστόσο? Γιατί λέγεται ότι όσα περιέχονται στο mail Χαρδούβελη και όλα τα προηγούμενα που αφορούν την ελληνική κρίση, οι χρέους και τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ελλάδας, προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων και δανειστών, αυτές οι συμφωνίες οι τωρινές είναι πολύ πιο οδυνηρές από τις προηγούμενες. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν αυτό ισχύει, αλλά φαινομενικά τουλάχιστον φαίνεται ότι οι τελευταίοι 5 μήνες δεν βοήθησαν ώστε να πετύχουν κάτι το καλύτερο. Η κυβέρνηση Τσίπρα υποσχέθηκε πράγματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν από την αρχή, και δεν με εκπλήσει καθόλου ότι η συμφωνία η τελική δεν διαφέρει ίσως και πολύ από ό,τι πετύχαιναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αποφεύχθηκε εντελώς ένας κίνδυνος Brexit για την Ελλάδα? Αποφεύχθηκε οριστικά? Όχι ακόμη. Θα εξαρτηθεί από ό,τι θα γίνει στην Βουλή, την Βουλή των Ελλήνων αύριο το βράδυ. Σίγουρα πρέπει να περάσουν τα μέτρα και πρέπει να υλοποιήσουν. Ο κίνδυνος Brexit θα επανέλθει εάν η Ελλάδα δεν υλοποιεί τη συμφωνία στο μέλλον, στις προσεχείς μέρες, στις προσεχείς εβδομάδες, στους προσεχείς μήνες. Διότι δεν υπάρχει μπλόφα, δεν υπήρχε μπλόφα, και αυτό πρέπει κάποιος να το αντιληφθεί από την αρχή. Καλώς ή κακώς οι Γερμανοί εννοούν αυτά. Δεν μπλοφάρει. Υπάρχει.
καλώς ή κακώς έχουν μια σκληρή στάση στα θέματα αυτά, τα οποία όμως, την οποία πρέπει να δει κάποιος μέσα στα πλαίσια της ίδιας της Γερμανίας, του εκλογικού σώματος της Γερμανίας, το οποίο και αυτόν το εκλογικό σώμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δεν μπορούν οι πολιτικοί της Γερμανίας απλά να δίνουν χρήματα χωρίς να έχουν, να μπορούν να πείσουν το κοινοβούλιο τους και τον λαό τους ότι θα τα πάρουν πίσω. Υπάρχει ένα δεδομένο, ωστόσο, κύριε καθηγητά, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ότι το ελληνικό χρέος χαρακτηρίστηκε επίσης αέναο, χαρακτηρίστηκε αμφισβητούμενο. Η Ελλάδα δεν θα βρίσκει μπροστά της για πάντα αυτό το πρόβλημα της έκρηξης του ελληνικού χρέους, όσες συμφωνίες και να κάνει, όσες υπαναχωρήσεις και να κάνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός. Δηλαδή, είναι παραδοχές του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πώς θα βρεθεί λύση όταν υπάρχουν αυτές οι επίσημες παραδοχές και ταυτόχρονα επιχειρείται να μπει ξανά η Ελλάδα σε πρόγραμμα? Δεν αντίκειται αυτό στις αρχές των θεσμών? Σίγουρα, από τη μια, έχουν αναγνωρίσει ότι το χρέος της Ελλάδας δεν ήταν βιώσιμο, και αυτό είναι από μια άποψη θετικό, και αυτό είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης της Τσίπρα, που κάπου οι Γερμανοί δεν το αναγνώρισαν. Ακόμα και οι ίδιοι οι Γερμανοί το έχουν αναγνωρίσει ότι είναι πρόβλημα, αλλά πρέπει να κινηθούν μέσα στα νομικά πλαίσια. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση του χρέους, όχι όμως ονομαστικό κούρεμα. Ελάφρυνση του χρέους μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να γίνει με, για παράδειγμα, μια παρατεταμένη περίοδο χάριτος, πολύ χαμηλά επιτόκια, ίσως και μηδενικά επιτόκια. Αυτά ισοδυναμούν με μεγάλη ελάφρυνση να γίνουν και θα γίνουν, πιστεύω, εφόσον η Ελλάδα υλοποιεί τις υποχρεώσεις της. Πιστεύω ότι υπάρχει κάπου μια άγραφη συμφωνία να γίνουν αυτά τα πράγματα και πιστεύω θα γίνει. Με αυτόν τον τρόπο και επίσης με τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεν έχουμε δώσει τεράστια σημασία, αλλά πρέπει να δοθεί σημασία. Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, εάν πράγματι πετύχουν το στόχο που είναι η ανάπτυξη, η περισσότερη ανάπτυξη, με τη συμβολή επίσης και των κονδυλίων που έχει υποσχεθεί ο κ. Juncker, τότε θα γίνει οπωσδήποτε το χρέος βιώσιμο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πολλές χώρες που είχαν τέτοιου είδους υψηλό χρέος, όπως και η Βρετανία μετά τον πόλεμο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε ακόμα πιο ψηλό χρέος. Σε μια περίοδο 10 ετών το χρέος σχεδόν εκμηδενίστηκε, γιατί υπήρχε ανάπτυξη. Άμα πετύχουμε αυτή την ανάπτυξη, θα μειωθεί και το χρέος της Ελλάδας θα γίνει βιώσιμο. Εάν περάσουν οι μεταρρυθμίσεις, και από ό,τι φαίνεται θα περάσουν, ίσως είναι και η μοναδική ευκαιρία τώρα για την Ελλάδα να περάσει τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει, λέτε, η πολιτική συγκυρία αυτή την ώρα? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται πολύ να περάσει τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αποδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι τους είχαν στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, τις μεταρρυθμίσεις που αποδέχθηκε πριν 2-3 μέρες ο κ. Τσίπρας, εάν ήταν στην αντιπολίτευση, δεν υπήρχε θέμα να τις ψηφίσει. Τώρα θα τις ψηφίσει. Θα τις ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, θα τις ψηφίσει και ο ΠΑΣΟΚ, θα τις ψηφίσει και ίσως το ποτάμι. Άρα, είναι μια συγκυρία η οποία είναι ευνοϊκή κατά κάποιον τρόπο για να περάσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν ώστε η Ελλάδα να εξέλθει από την ύφεση. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πώς επιτυγχάνεται η σταδιακή ομαλοποίησή του? Υπάρχουν τέτοιες προοπτικές με βάση τον οικονομικό ορθολογισμό? Σίγουρα η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη και είναι. Κατά κάποιον τρόπο, το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας είναι το θύμα της όλης κατάστασης των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, αλλά επίσης και της συνεχούς συζήτησης για θέμα Brexit. Ο κόσμος υποχρεωτικά, δηλαδή προστατεύοντας τις καταθέσεις του, τις πήρε από το τραπεζικό σύστημα τους περασμένους 5 μήνες, σιγά-σιγά. Έχουν χάσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια καταθέσεις, έχουν μειωθεί στα 125 δις, περίπου 40% των καταθέσεων από το 2010. Και αυτά έχουν αναπληρωθεί με ELA, δηλαδή με έκταση ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το ELA έχει και αυτόν τα όρια του και φτάσαμε στα όρια του πριν 2 εβδομάδες, γι' αυτό και έκλεισαν το τραπεζικό σύστημα. Τα όρια αναλήψεως μειωθήκαν στα 60 ευρώ. Αν θυμηθούμε τα δικά μας τι ήταν, τα δικά μας ήταν 300 ευρώ την ημέρα και ουδέποτε πήγαμε πιο κάτω.
Άρα, από μόνο το αυτό λέει ότι η κατάσταση πιστότητα του τραπεζικού συστήματο είναι χειρότερη στην περίπτωση τη Ελλάδα παρά στην δική μα. Επίση, το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε 2 εβδομάδε κλειστό. Θα ανοίξει μόνο όταν υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία, την οποία θεωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι έχει αξιοπιστία. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει η Βουλή να περάσει για αυτά τα μέτρα, τα προαπαιτούμενα. Όταν γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιστεύω θα ανοίξει την κανούλα της ρευστότητας, αλλά θα την ανοίξει με πολύ περιορισμένο τρόπο. Άρα οι περιορισμοί θα παραμείνουν ουσιαστικά, θα είναι αυστηρότεροι από τους περιορισμούς που είχαμε στην Κύπρο. Ενδεχομένως να είναι, γιατί και τα ρίσκα κίνδυνη είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της Ελλάδος, λόγω και της πολιτικής αβεβαιότητας η οποία υπάρχει και η οποία έδειξε στο παρελθόν την αδυναμία της χώρας να περάσει μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Η αξιοπιστία της χώρας κακώς έχει χαθεί, αλλά δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να τα ρίχνουμε όλα στους πιστωτές. Αυτά που έχουν δει είναι ότι δεν εφαρμοζόνταν πολλά από τα μέτρα τα οποία είχαν συμφωνηθεί για τον Α ή Β λόγο, κυρίως γιατί δεν υπήρχε και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι ο Τσίπρας ήταν ένα ατύχημα για την Ελλάδα, κύριε Δημητριάδη? Ο Τσίπρας θεωρείται, η πολιτική Τσίπρα ήταν ένα ατύχημα για την Ελλάδα, ή έπρεπε να γίνει αυτό για να αναγνωριστεί η μη βιωσιμότητα του χρέους, για να αναγνωριστεί η ανθρωπιστική κρίση, ή στο τέλος ζητήσοντας τα πράγματα τελικά ήταν ατύχημα? Δεν μπορώ να σχολιάσω αν ήταν ατύχημα ή όχι. Κάποιος είπε εδώ στην Αγγλία ότι ήταν ίσως το παράνομο παιδί της Τρόικας η κυβέρνηση Τσίπρα. Σίγουρα το γεγονός ότι οι πολιτικές δεν επετύχαιναν οδήγησαν στην εκλογή του κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός όμως είναι ότι έχει τώρα την ευκαιρία να πράγματι να μετατραπεί από ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ σε ηγέτη της Ελλάδας. Και έχει δείξει τις τελευταίες μέρες ότι είναι ότι πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι έχει πάρει στήριξη από την αντιπολίτευση, το γεγονός ότι έχει καταφέρει να μετατρέψει το όχι ουσιαστικά σε λίγες μέρες σε ναι, που γι' αυτό με λέγει ουσιαστικά μόλις πήρε το όχι, δείχνει ότι μετατρέπεται σε έναν ηγέτη τον οποίο η χώρα χρειάζεται για να παραμείνει στην Ευρώπη. Έχει δείξει ότι είναι πράγματι ευρωπαϊστής, ότι πράγματι πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει, δεν είναι απλά διαπραγματευτικά που έρχεται. Και το γεγονός και μόνο ότι δέχτηκε όλα αυτά τα επώδυνα μέτρα, τα οποία ισοδυναμούν για κάποιον όπως τον κύριο Τσίπρα με μεγάλη επαναστροφή. Μεγάλη, κάποιος θα έλεγε ότι κάποιοι θα έλεγαν ίσως και πολιτική αυτοκτονία, αλλά σίγουρα μου φαίνεται ότι θα τα καταφέρει. Μου φαίνεται ότι θα ενώσει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και θα προχωρήσουν προς τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, που είναι και πολύ σημαντικό για την ίδια τη χώρα και πολύ σημαντικό για την Κύπρο. Βλέπω, παρόλο που βγαίνω λίγο από τα χωραφιά σας και το παίρνω λίγο στην πολιτική, εντούτοις μου γεννήθηκε λίγο το ερώτημα και θέλω να το θέσω. Τότε γιατί αποδομήθηκε ο Σαμαράς, γιατί άλλαξε η κυβέρνηση, αφού θα κάνει τα ίδια από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε και η κυρία κυβέρνηση? Νομίζω μέσα σε αυτόν τον 5 μήνες, σίγουρα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και κάποιοι από τους πολιτικούς που τον περιστοιχίζουν, όχι όλοι, φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί πώς λειτουργεί πλέον η Ευρώπη, πώς λειτουργεί το θέμα της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, που σίγουρα είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση στην Ευρωζώνη, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει ουσιαστικά τη ρευστότητα που παρέχεται στις τράπεζες. Σίγουρα έχουν οριμάσει, μπορεί να πει κάποιος, μέσα αυτούς τους 5 μήνες και μαζί του υπάρχει και σίγουρα η άποψη ότι οριμάζει και ο λαός που τους εξέλεξε σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα, εκείνον ίσως να ήταν απαραίτητο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και η συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Σίγουρα, αν συμφωνούσαν πριν 5 μήνες, οποιαδήποτε κυβέρνηση, τα ίδια μέτρα, ίσως να ήταν και πιο ευνοϊκά τα μέτρα, θα αποφεύγονταν όλη αυτή η περίοδος αβεβαιότητας. Αυτή η περίοδος αβεβαιότητας σίγουρα ζήμιωσε την ελληνική οικονομία. Την έχει παρετήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Σε περίπτωση που δεν περάσει η συμφωνία, δεν εγκριθεί η συμφωνία από τη Βουλή των Ελλήνων,
Ξέρουμε, φανταζόμαστε, διαβάζουμε ποια θα είναι η κατάσταση, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Αλλά για την Κύπρο, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από μια τέτοια κατάσταση? Εντάξει, θα είναι εφιάλτικες στιγμές για την Ελλάδα. Θα υπάρχει κατάρρευση της οικονομίας, κατάρρευση του κράτους και σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην Κύπρο περισσότερο πολιτικές παρά οικονομικές. Πριν 2 χρόνια έγινε αυτό το πράγμα, και αυτή ήταν η μεγάλη μου ανησυχία τότε ως διοικητής, θα μας επαρέσυρνε αυτόματα στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Είχαμε 25 δισεκατομμύρια καταθέσεις στην Ελλάδα για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι ως κράτος να τις στηρίξουμε. Δηλαδή δεν θα μπορούσε το κράτος. Το κράτος μας δεν είχε τη δυνατότητα να στηρίξει αυτές τις καταθέσεις. Άρα μια έξοδος της Ελλάδας θα παρέσυρνε αμέσως, αυτόματα. Μιλάτε πριν την πώληση των υποκαταστημάτων. Το 12 το καλοκαίρι, θυμάστε το 12 το καλοκαίρι, όταν η Ελλάδα περνούσε από εκλογές, πάλι υπήρχε μια πιθανότητα, ένα ενδεχόμενο να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και πράγματι τα σενάρια τότε ήταν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Και τι θα γίνει με την Κύπρο? Τότε δεν είχαμε το ring fencing. Πολλοί το επικρίνουν αυτόν το ring fencing. Αυτόν το ring fencing, αυτή η πώληση των καταστημάτων είναι εκείνη η οποία προστατεύει την Κύπρο σήμερα. Διαφορετικά η Κύπρος αμέσως, αυτόματα θα παρασυρώταν με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μου κάνετε βεβαίως πάσα να πω σε αυτό το σημείο ότι η πώληση των καταστημάτων, των κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, στήθηκε στην Κύπρο 4,5 περίπου δισεκατομμύρια και ο κυπριακός λαός ανακεφαλαιοποίησε μια ξένη τράπεζα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τρόπο να το δει. Δηλαδή, κάποιο πιστεύει ότι η αξία όλων αυτών των assets ήταν η ονομαστική του αξία. Πωλήθηκαν αυτά τα assets με μια έκπτωση 26% περίπου, η οποία έβγαινε από το σενάριο της PIMCO, το οποίο ήταν μέσα σε λογικά πλαίσια. Πήραμε μάλιστα και 500 εκατομμύρια. Αν πουλούνταν τώρα, τι θα παίρναμε? Αυτή είναι η ερώτηση. Θα παίρναμε τίποτε? Θα παίρναμε πλήν αυτή τη στιγμή. Διότι ουσιαστικά υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Τα χαρτοφυλάκια αυτά δυστυχώς ήταν προβληματικά και το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι γιατί μια ελληνική τράπεζα όπως η Μάρφιν Εγνατία, η οποία ήταν θυγατρική της Λαϊκής και για την οποία είχε ευθύνη ο Έλληνας φορολογούμενος μέχρι τον Απρίλιο του 2011, γιατί της επιτράπη να μετατραπεί σε κατάστημα της Λαϊκής. Και αμέσως η ευθύνη πήγαινε από τον Έλληνα φορολογούμενο και πήγε στον Κύπριο φορολογούμενο. Και από την Τράπεζα της Ελλάδος πήγε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τον Απρίλιο του 2011. Αυτό πιστεύω ήταν ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να. Ποιον βαραίνει όμως αυτό το λάθος? Την Κυπριακή κυβέρνηση? Ένα, διότι εγώ ανέλαβα διοικητής Μάιο του 2012. Βαραίνει την Κυπριακή κυβέρνηση, την ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου? Δεν είναι θέμα να βαραίνει ή όχι, αλλά σίγουρα εκείνος που θα μπορούσε να το σταματήσει ήταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ηγεσία του Αθανάσιου Ορφανίδη τότε. Θα μπορούσε, αν ήθελε, να το σταματήσει. Καλός ή κακός, μάλλον κακός, δεν το έκανα ποτέ. Και παρασύρθηκε η λαϊκή σε όλη αυτή την κατάσταση. Διότι είναι η λαϊκή που πλήρωσε το κόστος αυτό και είναι η λαϊκή που είχε και τα ομόλογα στη Μάρφιν Εγνατίας. Ο ίδιος πάντως. Τα λαϊκή ήταν στη Μάρφιν Εγνατίας. Ναι, τα δάνεια, όλα τα προβληματικά δάνεια για τα οποία γίνεται λόγος τώρα. Θυμάμαι την εξέλιξη τότε. Παρόλα αυτά, παραθέτει λόγους για τους οποίους υποστηρίζει ο πρώην διοικητής, ο προκάτοχός σας, ότι έκανε προσπάθειες για να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις, για να προλάβει κάποιες καταστάσεις, ωστόσο δεν εισακούστηκε. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό ήταν καθαρά εποπτικό και ήταν καθαρά της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι θέμα, δεν ήταν δημοσιονομικό θέμα, παρόλο που είχε δημοσιονομικές επιπτώσεις. Και κάπου το Υπουργείο Οικονομικών ίσως έπρεπε να θέσει το θέμα πιο έντονα τότε προς την Κεντρική Τράπεζα, διότι είχαν, όπως έχουμε δει, τα προβλήματα στις τράπεζες έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ακριβώς. Θέλω λίγο, έχουμε πολύ λίγο χρόνο να θέλω να σχολιάσετε λίγο ποιος είναι ο ρόλος του χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και κατά πόσον αυτός ο χρυσός μπορεί να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα με κάποιο τρόπο. Σίγουρα ο χρυσός, τον οποίο κατέχει η Κεντρική Τράπεζα που ανήκει στο κράτος ουσιαστικά, αξίζει περίπου 500 εκατομμύρια και είναι ευχής έργων που δεν τον πωλήσαμε
1,5 χρόνο, όταν υπήρχε πίεση από τους δανειστές και ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ήθελαν να κάνουν το χρέος βιώσιμο από την δική τους πλευρά. Οπότε ήβραν εκεί, υπήρχαν 500 εκατομμύρια, γιατί δεν τα πουλάτε αυτά, να μειωθεί το χρέος σας. Πολύ απλά και εύκολο. Ο χρυσός όμως προστατεύει τη χώρα και την Κεντρική Τράπεζα από μεγάλους κινδύνους και είναι εκεί για μια ώρα πραγματικής ανάγκης, όχι για, απλά και μόνο για να ικανοποιηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια ανάλυση βιωσιμότητας χρέους. Και για να είμαι ειλικρινής, έβαλα το πόδι μου κάτω, αντιλήφθηκα ότι ήταν δική μου ευθύνη τότε. Αυτό με είχαν πληροφορήσει οι δικηγόροι και είπα ότι δεν πρόκειται να απολύσουμε το χρυσό, θα βρούμε άλλον τρόπο να δώσουμε τα χρήματα στην κυβέρνηση και βρήκαμε άλλους τρόπους να δώσουμε τα χρήματα στην κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή ο χρυσός προστατεύει την Κεντρική Τράπεζα από έναν ενδεχόμενο Brexit. Δηλαδή, ένα ενδεχόμενο Brexit θα στοιχήσει στην Κεντρική Τράπεζα, υπολογίζω πρόχειρα, γύρω στα 150 εκατομμύρια βάσει του capital key τη Κεντρική Τράπεζα και βάσει του γεγονότος ότι είναι εκτεθειμένο το ευρωσύστημα κατά 100 δις προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος θα αδυνατεί να αποπληρώσει εάν η χώρα χρεοκοπήσει. Το μερίδιο της Κύπρου εκεί είναι 150 εκατομμύρια. Άρα είναι καλυμμένη η Κύπρος ουσιαστικά λόγω του χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας. Κύριε Δημήτρη, ήθελα να σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να ρίξαμε περισσότερο φως. Καλή συνέχεια.